Καλά. Ο Γιάννης και ο Φίβος. Τι κάνεις. Καλά είσαι. Κάτσε στην παρέα μας. Ο καλύτερος ράπερ που έχουμε στην τραπέζι. Ο καλύτερος ράπερ και είναι ο Μπο, τέλος. Και έχετε κάνει ένα εκπληκτικό τραγούδι. Όντα, ισχύει. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Πεζόμαστε παντού, κύριε. Έχει αρχίσει και παίζετε παντού το τραγούδι. Επειδή δεν πεζόμαστε γι' αυτό. Αρχή του καλοκαιριού. Εκτός των άλλων, ο Μπο έχει και φοβερό χιούμορ. Εγώ το γνώριζα και πριν, αλλά στο Just the Two of Us που ήμασταν όλοι μαζί παρέα, έδινες ρέστα κανονικά. Χιουμοριστική εκπομπή είναι το Just the Two of Us. Έχει πολύ πλάκα γενικά. Όταν είσαι εσύ εκεί, είναι απ' όλα. Επειδή ο ίδιος δεν τα λέει, θα σας πω εγώ λοιπόν ότι και θα πει και απλά παίζει πολλά όργανα. Τραγουδάει. Μουσικά όργανα εννοείται. Παίζει. Τραγουδάει και λαϊκά τραγούδια, έχει καλή φωνή και ραπάρει όπως κανείς άλλος. Και γράφει κιόλα. Ευχαριστώ πολύ. Τα δώρα να φύγω. Και γράφει και εξαιρετικά. Και το ξέρω, επειδή σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια, ξέρω ότι γράφει. Ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει αυτό. Το λέγαμε και πριν για συνθέτες που του γνωρίζουμε μόνο σαν τραγουδιστές. Και καλό είναι να αναφέρεται κι αυτό. Γιατί δείχνει και μουσική παιδεία και δείχνει και ότι ξέρει πολύ καλά και αγαπά πάρα πολύ τη μουσική. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική, την αγαπάω. Είναι ένα κομμάτι τη ζωή μου. Η μουσική και η γυμναστική, αυτά τα δύο δηλαδή είναι. Οι γυναίκες μου. Εντάξει. Εγώ ήθελα να σου θυμίσω, που σίγουρα το θυμάσαι, ότι το τελευταίο τραγούδι που ερμήνευσε ο Νότης Φακενάκης είναι δικό σου. Όντως. Όχι. Δεν το ξέρω. Όχι, το τραγούδι το ξέρω, αλλά δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο. Έχω αυτή την εντύπωση. Θες να μας θυμίσεις. Το έχει να κάνει, το ντουέτο μας, ναι. Ένα φοβερό κομμάτι το κάναμε λίγο πριν το Survivor, το 16, κάπου εκεί. Μεγάλη μου τιμή που έχω πρίκ αυτό το τραγούδι. Εντάξει, ο Νότης όσο δύσκολος και όσο περίεργος λένε, απέναντί μου ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος και καλλιτέχνης ο οποίος δεν πιάνεται, κατά τη γνώμη μου. Αυτό το διάστημα δεν είναι κάπου και γενικότερα έχει αποτραβηχτεί. Ναι. Έχεις επαφή μαζί του. Καμία. Έχουμε προσπαθήσει να τον βρούμε, συγγνώμη, αλλά δεν τον έχει βρει κανείς. Ξέρουμε τι. Έκλεισε τον εαυτό του, μάλιστα. Αυτή τη στιγμή έχετε κυκλοφορήσει ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Όλες τις μέρες και με τα μόνα και με τα κυκλοφορούμε κάθε μέρα. Το κυκλοφορείτε λοιπόν καθημερινά. Καθημερινά. Παντού. Ετοιμάζεις κάτι ακόμα? Ετοιμάζουμε και καινούργια τραγούδια στην Panic Records που είμαστε για το χειμώνα. Θα μπω και να πω επίσης ότι θα μπω δημοτικό σύμβουλο στην Ηλιούπολη. Αυτά θα τα λέγαμε πιο μετά, βέβαια. Μην μου το χαλάς. Κάνω ένα πριν. Κάνεις ένα ποτπουρί. Ένα ποτπουρί. Σταματάω. Όχι, όχι, και εγώ ήθελα να σε κρατήσω στην μουσική. Μουσική κάνουμε καινούργια πράγματα. Με τον Μάριο είμαστε τώρα στο στούντιο, τον Ψημόπουλο. Όχι τώρα, αλλά γενικά είμαστε. Ναι, γενικά. Ψάχνουμε να δούμε τι θα κάνουμε το χειμώνα. Έχουμε βρει κάποια ωραία project. Εντάξει, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Σε καλό δρόμο είμαστε. Να σε ρωτήσω κάτι. Ποτέ να μπει στη φάση τη τραπ μουσική. Γιατί σε φοβάμαι, είναι πάρα πολύ σκληρά εκεί. Φοβάμαι. Δεν είναι πολύ viral η μουσική αυτή. Νομίζω ότι θα μπορούσε, αλλά δεν το επέλεξε. Θα μπορούσα. Θα μπορούσε. Θα μπορούσα όντω. Έχω πολλού φίλου που είναι σε αυτό το είδο. Αλλά νομίζω δεν με αντιπροσωπεύει ούτε στοιχουργικά, ούτε σαν ήχος. Είναι μεν η εξέλιξη της ραπ, αλλά νομίζω έχει ξεφύγει λίγο έτσι νοηματικά. Αυτά που λένε δηλαδή τα παιδιά. Έτσι κι αλλιώς από ό,τι ξέρω, το είδος σου είναι ραπ, όχι τραπ. Δηλαδή είσαι από τους, είσαι από τους Έλληνες καλλιτέχνες όπου είμαι αυτό που λέμε το κλασικό το ραπ. Εγώ θυμάμαι κάποια τραγούδια σου με την Χριστίνα Τη Σάλτη. Σαν... Ναι, πιο εμπορικό, αλλά είναι το ρομαντικό, το ωραίο ραπ, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Ναι, ναι. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με βία, δεν έχει να κάνει με ψεύτο, έτσι, επίδειξη. Νομίζω ότι η μουσική δεν χρειάζεται. Η μουσική είναι... έχει τη δύναμη να κάνει πολλά πράγματα. Να σε στεναχωρήσει, να σε συγκινήσει, να σε κάνει χαρούμενο. Έχει τηλεκίνηση, μπορεί να σε κουνήσει. Έχει μια δύναμη, μια μαγεία. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουν όλοι οι συνθέτες και οι καλλιτέχνες είναι να την εκμεταλλευτούν ως προς ό,τι καλύτερο. Αυτό πιστεύω. Γιατί η τραπ έχει ένα λίγο εκρηκτικό, να το πω έτσι, λίγο πιο επιθετικά. Επιθετικό, ίσως έτσι να τολμήσω να πω στίχο. Αυτό από πού πηγάζει, γιατί έχει κάποιο στίχο που είναι λίγο προσβλητική ακόμα και στις γυναίκες ή είναι λίγο κάπως. Νομίζω την Αμερική.
από την Αμερική. Όλοι είναι επηρεασμένοι από εκεί, ναι, θεωρείς. Και εμείς είμαστε επηρεασμένοι από την Αμερική. Δεν είναι ότι είναι ελληνική μουσική αυτό. Απλά εγώ προσωπικά προσπάθησα να το ελληνικοποιήσω όσο γίνεται. Δηλαδή να είναι όσο πιο κοντά μπορεί να το ακούσει και ένας Έλληνας. Δηλαδή να μην του φαίνεται τόσο ξένο. Γι' αυτό και χρησιμοποιώ πολύ με ελληνικές μελωδίες, λαϊκά, μοντέρνα, οτιδήποτε. Εύκολο στίχο, γνώριμο και αυτό που έλεγα και πριν, να έχει κάτι θετικό όταν τελειώσει όλο αυτό το... Η προσωπική σου ζωή σε έχει επηρεάσει στο να γράψεις, στο να αραπάρεις και να γράψεις κάτι έτσι ίσως λίγο πιο έντονο, ξέρεις, μια δύσκολη στιγμή σου. Σε όλα τα τραγούδια, ακόμα και σε αυτά τα οποία είναι πιο εμπορικά και εύκολα, έχει μέσα αληθινές στιγμές, βιώματα και τρόπο σκέψης αν θέλεις. Το πώς, τι αντίληψη έχεις εσύ και πώς το βλέπει κάποιος άλλος. Είτε απέναντι στη γυναίκα, είτε απέναντι στον έρωτα, είτε απέναντι σε μια κατάσταση. Ναι, φυσικά. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος που δεν είσαι ένα νέο παιδάκι που τώρα βγήκε. Όχι. Και ξαφνικά έρχεται και επηρεάζεται. Μπορεί να δείχνω νέο, αλλά δεν είμαι. Νεότατος δείχνεις. Εγώ θέλω να σε πάω αλλού, ότι έχεις ζήσει καταστάσεις. Αρκετές. Ότι έχεις περάσει και όμορφα, αλλά και πολύ δύσκολα. Και δύσκολα. Γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Είναι κάποια συγκεκριμένη στιγμή η οποία σε έχει, από αυτήν έχεις επηρεαστεί και έχεις γράψει κάποιο από τα τραγούδια σου? Είναι αρκετές. Είναι, ξέρεις, κομμάτι, τα οποία τα μαζεύεις, τα κάνεις ένα παζλ και γίνεσαι εσύ ουσιαστικά. Δηλαδή, είμαστε η ζωή μας, είμαστε οι πράξεις μας. Δεν θέλω διπλωματικές απαντήσεις. Δεν γίνεται. Εμένα μου είναι περίεργο τώρα, επειδή είμαστε πλέον φίλοι και μιλάμε συνέχεια στο τηλέφωνο, να σου κάνω συνέντευξη. Οπότε στην κάνει Μαριάντα. Και η Μαριάντα είναι φίλη μου. Πάρα πολλά χρόνια. Και πολλά χρόνια. Και έχουμε κάνει και μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία, μια σεζόν εκπληκτική μαζί με τον Μπο. Ωραία. Πολύ ωραία. Εγώ είμαι θύμιος να σε ρωτήσω κάτι. Θα κάνουμε και εμείς μια μαζί. Θέλω να σε ρωτήσω. Τώρα είσαι τόσο ερωτευμένος ώστε να έγραψε ένα τραγούδι? Με τι? Είσαι με κάποιον αυτόν τον καιρό, είσαι... Όχι, είμαι ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος. Ναι. Okay. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορώ να γράψω κάτι πολύ ερωτεύσιμο. Ναι, γιατί είπες ότι μιλάς και βιωματικά, οπότε μπορεί, ναι, να δανειστείς και κάτι άλλο που έχεις ζήσει. Αυτό, ναι. Okay. Γιατί απασχοληθήκαμε μάλλον εμείς με την προσωπική σου ζωή το τελευταίο, ναι, διάστημα. Ναι. Και ήσουν, εγώ θέλω να σου πω και μπράβο σου, στο έχω πει και εκτός νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Γιατί ήσουν αξιοπρεπέστατος. Γιατί δεν έχεις προκαλέσει, αλλά παρόλα αυτά, επειδή έτσι το έφερε η κατάσταση. Έτσι. Οπότε το άλλο άτομο είχε εκείνη τη στιγμή βήμα στην τηλεόραση. Και ουσιαστικά εκτέθηκες. Έκθεσαν κάποιες καταστάσεις και ήσουν αξιοπρεπέστατος. Εντάξει, το διαχειρίστηκα όπως θα το διαχειριζόμουν και χωρίς την τηλεόραση. Η ερώτηση πολλών φίλων ήταν μην μπεις τώρα, μην σε αυτή τη διαδικασία, μην κρύψου, μην μιλήσεις, μην κάνεις, μην ράνεις. Νομίζω ότι οτιδήποτε μας συμβαίνει, καλό να το αντιμετωπίζουμε όπως θα το αντιμετωπίζαμε κανονικά. Χωρίς κάμερες, είτε με είτε χωρίς, ξέρεις, να μην έχει διαφορά αυτό. Στο τέλος της ημέρας νιώθεις ότι όλο αυτό είχε ένα θετικό αποτέλεσμα για τη δική σου την κατάσταση? Γιατί πολλοί κόσμοι θα το διαχειριζόταν τελείως διαφορετικά, που για μένα ίσως να ήταν και λάθος. Το καλό σε αυτή την κατάσταση ήταν ότι γνωρίσανε, ξαναθυμηθήκανε ξανά τι άνθρωπο μπορεί να είναι αυτό το παιδί. Από εκεί και πέρα δεν έχω να πω ότι κέρδισα κάτι, έχασα κάτι, δεν το βάζω καν σε αυτή την κατηγορία. Απλά εκτέθηκα και με ξαναθυμηθήκανε, καταλάβανε κάποια πράγματα. Αυτό. Σε πλήγωσε μέσα σου αυτό που έγινε? Πάρα πολύ. Δεν θα συμπαθεί λίγο νερά. Πολύ ξεκάθαρη απάντηση. Σε έχει συγχωρέσει? Δεν είμαι Θεός για να συγχωρήσω τίποτα. Μέσα σου, ρε παιδί μου. Δεν κράτησα ποτέ κακία. Για να συγχωρέσει κάποιον πρέπει να νιώσει κακία. Πώς το νιώσεις? Δεν το νιώσα αυτό το πράγμα. Απλά νιώσα ότι ήταν κάτι το οποίο πέρασε, έγινε, πέρασε, δεν ακούμπησε. Αυτό το χωρισμό, τον έχεις κάνει τραγούδι ή θα το κάνεις αργότερα? Σε πλήγωσαν δύο πολύ κοντινά πρόσωπα, ρε φίλε. Όπως και εγώ τότε είχα βγει και ήμουν υπέρ σου 1000% και με το δίκιο, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Το έχεις κάνει τραγούδι? Όχι. Όχι, θα το κάνεις? Όχι. Θα βγει τραπ, αν το έγραφες. Πάλι όχι. Okay. Έλα να μας μιλήσεις λίγο και για την εμπειρία σου στο Just the Two of Us. Εμείς ήμασταν εκεί, αλλά το θέμα είναι να το μάθουν και οι τηλεθεατές μας. Ήταν, όπως ξέρετε, όλοι εδώ. Σχεδόν. Ναι. Θα μάθει ο Γιάννης. Θα μάθει χρόνο μάθει. είναι μια φοβερή εμπειρία. Είναι μια τρομερή παραγωγή. Κάναμε πράγματα τα οποία δεν ήξερε ο κόσμος ότι μπορούμε να κάνουμε. Παίξαμε κιθάρα, μπουζούκι, τραγούδισα λαϊκά τραγούδια. Πράγματα τα οποία στο στούντιο μπορεί να τα κάνεις, αλλά δεν το ξέρει ο κόσμος.
Είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί είχα και μια καταπληκτική τραγουδίστρια. Άκου τι λέει, μας βλέπει η Επιτροπή Συνεμήνων. Μας βλέπει. Φωνάρα, καταπληκτική, εντάξει γράφει και στίχους καμιά φορά, δεν είναι και τόσο καλή σε αυτό. Δεν είναι το φόρτι. Δεν είναι το φόρτι, που είναι. Τι ήταν το πες τώρα που ζουγεί η κιθάρα, τραγουδάς εδώ, ήταν έκπληξη. Γενικά, θέλαμε να κάνουμε πράγματα τα οποία θα είναι λίγο κόντρα στην εικόνα, γιατί ούτε εγώ είμαι τραγουδιστής επί τούτου, ούτε η Εύη ήταν τραγουδιστή, οπότε... Εγώ ήμουν στο παραδίπλα καμαρίνι με τον Μπό και θυμάμαι μία μέρα που ακούω ξαφνικά ένα ταξίμι, ένα σόλο στο μπουζούκι και μια φωνή. Είναι αστείο μου, γιατί. Και μια λαϊκή φωνή γνήσια από τα παλιά και λέω: ποιο είναι αυτό δίπλα. Έλα, και ανοίγω εκείνο Μπό. Και πάτα πλάκα. Θα βαφρύ. Θα τραγουδούσε έτσι κάτι σε πιο έτσι λαϊκούς ρυθμούς, όχι ραπ, να ερμήνευες κάτι, ένα κομμάτι σαν διαφορετικό στυλ μουσικής. Θα το ήθελες. Ναι, εγώ θα το άκουγα. Θα το σκεφτούμε τότε. Πάντως καταφέρατε και το γυρίσατε πολύ ωραία, δηλαδή η Εύη και εμείς όλοι οι παίκτες όπως μπορούσαμε προσπαθούσαμε να τα επεξέλθουμε με ό,τι μας είχε δώσει ο Θεός και ήθελα να σου πω ότι το χειριστήκατε πάρα πολύ ωραία γιατί στην αρχή ξεκίνησε και δηλαδή φαινόμασταν ποιος μπορεί να διαχειριστεί το άγχος, ποιοι είναι δύναμοι παίκτες και από τις κριτικές αλλά και με το πώς μπορούμε να τα επεξέλθουμε και εσείς το χειρίσατε πολύ ωραία και βρήκατε τα μέτρα ακριβώς της Εύης και με αυτό που κάνατε, με τον μπουζούκι, με τις πινελιές. Ωραία. Τι είχαμε πει από την αρχή με την Εύη, να μην το πάρουμε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα το πάρουμε σοβαρά, να μην το πάρουμε πολύ σοβαρά, να το διασκεδάσουμε. Δηλαδή και να νιώσουμε ότι αδικηθήκαμε από την Επιτροπή ή κάτι οτιδήποτε, να μην το πάρουμε σοβαρά. Είναι ένα παιχνίδι, όπως όλα τα παιχνίδια έχουν. Τώρα θα σε πάω αλλού εγώ, Μπό. Θα σε πάω στο Survivor, να μου πεις την εμπειρία σου το 17, που έγινε πανικό, και να μου πεις και αν στο All Star 2 θα πήγαινες. Γιατί σε βλέπω πολύ ντούκι, κάνεις προετοιμασία τρελή. Για πες μας λοιπόν, φιλαράκι μου γλυκό. Κοίτα, το 17 ήταν μια εμπειρία πρωτόγνωρη. Για έναν άνθρωπο σαν εμένα που ούτε κάμπινγκ δεν είχα κάνει. Ήταν τρομερή εμπειρία, έμαθα πάρα πολλά πράγματα, ξαναθυμήθηκα ουσιαστικά πράγματα. Και σου άλλαξε τη ζωή όλη, έτσι. Μου άλλαξε πάρα πολύ. Θυμάμαι τα live που έκανε, θυμάμαι 1,200 με ταξίδια. Πολλά, πολλά. Πολλή δουλειά, πολύ αγάπη από τον κόσμο. Κοίτα εδώ. Διαφορά στην εικόνα. Κοίτασε. Σε αναγνωρίζεις που σε βλέπεις. Αυτός είναι ο μεγάλος μου ξάδερφος. Απίστευτο. Ναι. Μου έκανε πάρα πολύ καλό πάντως. Θα πήγαινες ξανά. Κοίτα, θα το συζήταγα σίγουρα. Α, τώρα. Ναι, θα το συζήταγα. Πάντα, αν μου έρθει μια πρόταση, τη συζητάω. Δεν είμαι αρνητικός. Ανάλογα. Αλλά ξέρεις. Να το θέσω αλλιώς. Θα έμπαινε στη διαδικασία του να το σκεφτείς, να πας. Σε αυτή θα έμπαινα σίγουρα. Γιατί σίγουρα θα μπαίνει και ο τριαντάφυλλος σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε θα κάνω ωραία πράγματα. Εκεί βασίζεσαι. Ωραίο. Κοίτα, είναι ένα παιχνίδι το οποίο μου έκανε καλό εμένα προσωπικά. Όπως και εμένα. Σε αρκετούς τομείς. Ναι. Ναι. Δεν έκανε καλό σε όλους. Τι θα σε φόβιζε για να έλεγες τον ναι, δεύτερο. Η υγεία πάνω απ' όλα. Δηλαδή κάτι γόνατα, κάτι. Ξέρεις, λόγω ηλικίας και λόγω τραυματισμών και διάφορα. Όμως πέρα από αυτό. Συγγνώμη, θες να ολοκληρώσεις. Όχι, ολοκληρώσεις. Πέρα από αυτό, επειδή εγώ θυμάμαι στον δικό σου κύκλο 2017, γενικώς απήχες από καυγάδες και εντάσεις. Και είδαμε στα τελευταία Survivor ότι υπήρχε πολύ έτσι έντονο το αίσθημα του reality. Αυτό είναι ένας παράγοντας που σε αποτρέπει από το να πει, ας πούμε. Πάρα πολύ. Γιατί είσαι ήρεμος. Ως άνθρωπος. Νομίζω ότι ίσως είναι και ένας λόγος που μπορεί να μην πάρουν και τηλέφωνο. Γιατί δεν είμαι πολύ της ίντρικας και της φασαρίας. Το αποφεύγω, προσπαθώ να είμαι πυροσβέστης σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά όσο μπορείς, γιατί άνθρωποι είμαστε και εγώ ξέφυγα κάποια στιγμή και εγώ έκανα νεύρα. Εντάξει. Αυτά. Είσαι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων. Τώρα δεν ξέρω εγώ για το Survivor, αλλά πώς και αποφάσεις να εμπλακείς και με την πολιτική. Βέβαια, εντάξει, μιλάμε για υποψήφιο δημοτικό σίγουρο. Δηλαδή ξεκινάς, ναι. Το ξεκινάς πολύ χαλαρά. Κοίτα πώς ξεκίνησε. Ναι. Μου ζητήσαν να κάνω μια συναυλία στην Ηλιούπολη, που εκεί που μένω, ας πούμε, είναι ο τόπος. Όταν ήμασταν ακόμα στο παιχνίδι. Κάναμε τη συναυλία, έγινε πραγματικά πανικός, πάρα πολλοί κόσμος. Στα δείχνα, θυμάσαι, backstage στα. Και θα δω τι έγινε και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Και πήρε ο Δήμαρχος τόσο πολύ αγάπη και τόσο μπράβο που σου λέει ας τον κρατήσω κοντά μου. Έτσι λοιπόν κάναμε μια κουβέντα, σκεπτόμενος εγώ ότι δεν έχω καμία σχέση βέβαια με την πολιτική, δεν έχω ιδέα τι γίνεται, ούτε θα μπλεκτώ, ούτε θα μπλέξω σε αυτό το πράγμα. Αυτό που θα κάνω είναι να βοηθήσω
τον τόπο εκεί με κάποια πολιτιστικά και κάποιους συναδέλφους και φίλους που μπορούμε να κάνουμε κάποιες εμφανίσεις. Οπότε νομίζω είναι win-win. Ωραία. Θα έχουμε δουλίτσα. Ναι. οπότε θα είστε στο συνδυασμό του Δημάρχου, του Γιώργου, του Χατζηδάκη. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εκτός από τα καινούργια τραγούδια, ετοιμάζεις κάτι τώρα το υπόλοιπο του καλοκαιριού? Μια ταινία στο Hollywood. Αυτές που δεν γίνονται λόγω της απεργίας, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Δεν βρίσκουμε τον Netflix. Θα πας εσύ και θα κάνεις εσύ ταινία. Θέλω να πω ότι, παιδιά, ο Μπο κάνει φοβερό πρόγραμμα, εκπληκτικό πρόγραμμα. Ήταν μαζί, είμαστε μαζί, Αλεξανδρούπολη, τον έζησα από κοντά, είναι φοβερός, αρέσει πάρα πολύ. Και ήταν πολύ ωραία. Και έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά με τον Μπο και πολλά live και γουστάρουμε χίλια, φίλε. Πρέπει, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ωραία τα... όπως εδώ τώρα νιώθω μια ωραία παρένα, σαν να πίνουμε καφέ. Απλά είμαστε προς την τηλεόραση. Είναι ωραία έτσι, πιο αληθινά τα πράγματα. Σου αρέσει, άρα θα ξανάρθεις. Θα μας ξανάρθουμε. Με τα καινούργια τραγούδια που ετοιμάζεται μαζί με τον Μάριο τον Ψημόπουλο. Θα έρθουμε να τα παρουσιάσουμε, εννοείται, με χαρά. Είσαι και παιδί διαμάντη και είσαι και καλλιτεχνάρα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθες σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με είχατε. Δεν μας είπες όμως, θα πας κάπου, έχεις κάπου να πας περιοδεία τώρα. Θα πας στο αμάξι και μετά διακοπές. Λίγα πράγματα, πήγαινέλα. Τι εννοείς πήγαινε? Κάτσε, δεν το ρωτήσαμε αν είναι ερωτευμένος το παιδί. Αλλά τώρα το ρωτήσαμε, καλέ. Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι ερωτευμένος όμως. Όχι, δεν είμαι. Δεν μπορώ να σας πω. Για να το λες κάτι κάτι. Κάτσε, δεν σου έχει πει μάλλον τα τελευταία. Περίμενε. Το αφήνω μπουμ. Γιατί ρίχνεις βόμβες τώρα, βρε τριαντάφυλλα μου? Γιατί μπουμ μπουμ τραγουδάμε. Γιατί είναι μπουμ μπουμ, ξέρω εγώ. Και φοράει και τα τακούνια της. Μάλιστα. Εμείς να σε ευχηθούμε να περάσεις πάρα πολύ όμορφα όπου και αν πας. Πήγαινε, έλα με το αυτοκίνητο. Σας βλέπω όπου και αν είμαι, να ξέρετε. Είστε καταπληκτικοί, γιατί είναι καινούργιοι ρόλοι για τους περισσότερους εδώ. Για σχεδόν όλα καλά, αφού όμως δεν είναι. Σοβαρές. Σε ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ.